Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν την Έφη Κουτσοκόστα. Έφη, έχεις πληροφορίες από την ελληνική μειονότητα στην Χήμαρα. Πώς τοποθετούνται, τι λένε. Ανέματινα ναι, ακριβώ εκπρόσωποι τη ελληνική μειονότητα που παρακολουθούν από πολύ κοντά το πώ εξελίσσεται αυτή η υπόθεση Μπελέρη, δεν βλέπουν ω ένα θετικό βήμα ή μια διάθεση συμβιβασμού α, τη χθεσινή παρέμβαση του Έντι Ράμα, αλλά μιλούν για μια καλωστημένη παγίδα. Μάλιστα, κάνουν λόγο για μια καταπαραγγελία δικαστική απόφαση πίσω από την οποία κρύβεται ο Έντι Ράμα, προκειμένου να δείξει προ τα έξω ένα πρόσωπο διαλλακτικότητα, αλλά που στην ουσία αυτό που επιδιώκει είναι να απομακρυνθεί οριστικά η όποια προοπτική ανάληψη καθηκόντων από το Φρέντι Μπελέρη. Ναι. Τώρα, έφει, υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση να δεχθεί συμβιβασμό με την πλευρά, με τον αντιράμα και καινούριο νέο δήμαρχο Χιμάρα να μην είναι ο Φρέντι Μπελέρη, αλλά να είναι κάποιο άλλο από την ελληνική μειονότητα. Ε, αυτή τη στιγμή, Ματίνα, όχι. Αυτό που έχουμε ακούσει από τα πλέον επίσημα χίλια από τον ίδιο Γιώργο Γεραπετρίτη, είναι ότι ναι, ναι, μεν είναι ένα θετικό βήμα αυτό που έκανε χθε ο Έντι Ράμα. Από την άλλη πλευρά όμω, η ελληνική πλευρά τηρεί στάση αναμονή. Περιμένει δηλαδή να δει ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του Έντι Ράμα. Και μάλιστα εδώ παρατηρούμε και τη μεγάλη διαφορά που χωρίζει τι δύο πλευρέ. Δηλαδή, ο Γιώργο Γεραπετρίτη μίλησε για μια πολιτική πρωτοβουλία που περιμένει από τον Έντι Ράμα, μιλώντα για ένα διοικητικό μέτρο ξεκάθαρα για το θέμα τη ορκομοσία δηλαδή του Φρέντι Μπελέρι. Ενώ ο Έντι Ράμα, από την πλευρά. Σε κάθε τόνο και κάθε φορά προσπαθεί να ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται για ένα πολιτικό ζήτημα. Και μάλιστα αυτό έκανε και με την ανάρτησή του. Μιλούσε για ό,τι για είπε, χρησιμοποίησε τη δικαστική απόφαση και χαρακτηρίζει όλο αυτό το θέμα ένα νομικό ζήτημα. Αλλιώ, ούτω ή άλλο Ματίνα θα μπορούσε να έχει και επιπλοκέ ευρωπαϊκέ. Περιμένει λοιπόν να ολοκληρωθεί αυτό ο βηματισμό τη αλβανική κυβέρνηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εφί